στρατιωτικά, δαπάνες κτλ. Πρώτη φορά που φτιάξαμε Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, όπου είναι ο Ξανθός, ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Παιδείας, εμείς Εργασίας, η Ράνια Αντωνοπούλου που είναι απασχόληση και εγώ που είμαι για την αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, τα ΕΣΠΑ μέσα, το κουλιαράκι. Έτσι, γιατί χρειάζονται χρήματα για την κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, τώρα και αποφασίσαμε ότι επιταχύνουμε τα εξής. Τοπικές και περιφερειακές δομές πρώτης υποδοχής και εξυπηρέτηση πολιτών. Μίλησα πριν λίγο στα μίντια για τα κέντρα κοινότητας. Τα κέντρα κοινότητας θα ιδρύσουμε 254 κέντρα κοινότητας σχεδόν σε όλους τους δήμους της χώρας. Όταν είναι ένας πολύ μικρός δήμος θα συνεργάζεται με τον διπλανό δήμο που έχει το κέντρο κοινότητας. 325 είναι οι δήμοι της χώρας, όπως ξέρετε καλά. Για πρώτη φορά, 254 κέντρα κοινότητας, με νέο προσωπικό, εξειδικευμένο, ανθρώπους που ξέρουν, που είναι πτυχιούχοι. Λίγο μιλάω και για το brain drain εν μέρη. Πρημοδοτούμε δηλαδή θέσεις πτυχιούχων, πτυχιούχων κοινωνικών λειτουργών, πληροφορικάριων κτλ. Που μας χρειάζεται σε όλο αυτό το φάσμα. Τι θα κάνουν εκεί? Αυτό το κέντρο κοινότητας θα έχει ένα πληροφοριακό σύστημα που το φτιάχνουμε εμείς, το Υπουργείο. Το δίνουμε στο Δήμο, δεν έχει να φτιάξει τίποτα. Έχουμε συνδέσει εκεί όλες τις βάσεις δεδομένων. Από τα οικογενειακά επιδόματα εδώ, τα αναπηρικά εκεί, ό,τι παίρνετε και δεν παίρνετε από επιδόματα. Και έλεγα πριν ότι για να το φτιάξουμε αυτό μας πήρε 6 μήνες. Να φτιάξουμε ενιαίο μητρό επιδομάτων, γιατί τα δίναν 17 διαφορετικές αρχές. 135 επιδόματα δίνει το κράτος αυτό. Τα βγάλαμε όλα με τα φημί τους, τα βάλαμε στη σειρά. Έχει λοιπόν πρώτον το μητρό των ωφελούμενων, η πλατφόρμα. Το δεύτερο μητρό είναι των ιδρυμάτων. Εσύ θέλεις να πας τον πατέρα σου σε ένα γυροκομείο ή το παιδί σου που θα το πας και τα λοιπά. Και μην βλέπετε εδώ που είναι μια μικρή κοινωνία, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει λίγο άμα η Δήμη είναι μεγαλύτερη. Άρα εκεί είναι καταγεγραμμένοι σε όλες τις υπηρεσίες. Και μέσα αυτές τις υπηρεσίες ένα ποσοστό θέσεων θα διατίθεται για αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Τρίτον, είναι όλα τα προγράμματα, εθνικά, ευρωπαϊκά κτλ. Πας λοιπόν στο ΚΕΠ, στο Κέντρο Κοινότητας, το οποίο θα είναι ένας πάγκος, να το πούμε έτσι, κάθονται 2-3 άνθρωποι έως 5 από πίσω και του λες, εγώ είμαι αυτός με το αφημί σου. Τι μπορώ να πάρω? Αυτός βλέπει αμέσως πόσα παίρνεις, σε ποια προγράμματα μετέχεις, τι ανάγκες έχεις και άρα σου προτείνει. Τώρα, επειδή βεβαίως αυτό το σύστημα καταλαβαίνετε θα μπορούσε να αφαιθεί στον πατριωτισμό των Ελλήνων, αυτόν που είναι πίσω από τον πάγκο εννοώ, γι' αυτό το ίδιο σύστημα, η ίδια πλατφόρμα τρέχει στις 13 περιφέρειες. Και εκεί ο άνθρωπος βλέπει τι κάνει η Δήμη κάτω από τις περιφέρειές του. Και τρέχει μέσα στο Υπουργείο. Εκεί η διεύθυνση καινούργια που φτιάξαμε εμείς βλέπει τις απαντήσεις που σου δίνει ο υπάλληλος, γιατί είναι online συνδεδεμένα. Και ξέρει, και περιπτώσεις διαφθοράς, το ΚΕΑ έχει τέτοιο smart technology που λένε, έξυπνη, διασυνδεδεμένη τεχνολογία. Μου λέει αμέσως ποιος υπάλληλος πήγε και είπε ότι 50 οικογένειες στην τάδε περιοχή μένουν στην ίδια διεύθυνση. Μου πιστοποίησαν εμένα σε Δήμο. 50 οι οποίοι μένουν στην ίδια διεύθυνση και βρήκα τον υπάλληλο βέβαια. Που δίνει αυτή την πληροφορία, γιατί είναι συνδεδεμένα όλα τα συστήματα. Πιο μπροστά δεν ήταν. Γιατί δεν ήταν? Δεν μπορούσαμε τις βάσεις δεδομένων να τις φάρουμε μαζί. Σήμερα έχουμε συνδεδεμένα τα πάντα. Το μισθό που παίρνεις, εάν είσαι του μισθωτός του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, το ξέρουμε. Κάθε μήνα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τη μαύρη εργασία, προφανώς. Αλλά, δεν άκουσα, το ξέρουμε εννοώ, είναι απόρριτα στοιχεία, δεν τα ξέρει ο καθένας, είναι
εντεταλμένοι υπάλληλοι που τα ξέρουν αυτά και δεσμεύονται με το απόρριτο. Αλλά όταν πηγαίνεις πια εσύ, δεν χρειάζεται να τρέξεις τους βουλευτές μας από πίσω. Βρείτε μου μία θέση στο τάδε ίδρυμα, δώστε μου το τάδε επίδομα και κάντε μου να δω τι θα κάνω. Ούτε τους βουλευτές μας, ούτε τους υπουργούς. Έχεις αξιοπρέπεια. Θα πας στο κέντρο εκεί, θα σε βρούνε και θα σου πούνε πώς θα πας στον ΟΑΕΔ, ποιες θέσεις απασχόλησης υπάρχουν κτλ. Πληροφόρηση. Αυτό είναι υποχρέωση του κράτους. Το κράτος δεν τα χρειαζόταν αυτά, γιατί αυτά δουλεύαν ως πελατειακές σχέσεις. Και μάλιστα, η πιο μεγάλη πελατειακή σχέση είναι το πιο ευάλωτον. Ανάπηροι, άστεγοι, άποροι, Ρωμά κτλ. Ήταν οι μεγάλες πελατειακές ομάδες. Αυτές όπου ψηφίζανε, αλλάζαν κάθε φορά, μπαλαντζάρανε τα αποτελέσματα και τα ξέρετε πολύ καλά. Δεν εννοώ οι ανάπηροι. Εννοώ το πώς γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Εννοώ ότι δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης και εξουσίας. Αυτό πρέπει να το κόψουμε. Το ίδιο κάνουμε με τα κέντρα της πρωτοβάθμιας υγείας που ιδρύουμε. Ιδρύουμε λοιπόν την πρωτοβάθμια υγεία, κέντρα, σε 150 σημεία στην Ελλάδα, σαν πρώτη κίνηση, όπου είναι κέντρα γειτονιάς. Αυτό το σύστημα έχει σημασία. Διότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης πηγαίνει και για τον πυρετό τον 39 που έχει ή 40 στο νοσοκομείο. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Τα νοσοκομεία είναι, το ξέρετε, ότι παθαίνουν ασφυξία. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο οικογενειακός γιατρός γειτονιάς. Αυτό το σχέδιο κάνουμε τώρα. Και θα ιδρυθούν σαν πρώτοι αυτοί, μέσα στο 17, τα κέντρα υγείας. Είναι τα κέντρα γειτονιάς. Το τρίτο. Θα ιδρυθούν τα κέντρα του ΕΦΚΑ. Όλοι όσοι έχουν να περιμένουν σύνταξη. Όσοι θα τους βγει η σύνταξη, δεν θα περιμένουνε τηλεφωνώντας στο Υπουργείο, αλλά θα πηγαίνουνε στα κέντρα όλα του ΕΦΚΑ και θα ρωτούν πότε θα βγει η σύνταξή τους. Το τέταρτο, τα κέντρα προώθησης της απασχόλησης, τα να διοργανώνουμε, ώστε να σου δίνουν χρήσιμες πληροφορίες με βάση τη σύνδεση στα ενιαία αρχεία. Οι τοπικές μονάδες υγείας, σας τις είπα, θα φτιάξουμε, με συγχωρείτε, 240 τοπικές υγείας, ναι, το παλάθος, έτσι. Και θα καλύψουμε σε πρώτη φάση, μέσα στο 17, 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά να ξέρετε και να έχετε εμπιστοσύνη. Δεν είμαστε απατεώνες, δεν πάμε να βάλουμε τίποτα στην τσέπη μας, δεν φτιάχνουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες, δεν έχουμε πολιτικές εξαρτήσεις και άρα προχωράμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Αυτό ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τώρα ως προς το brain drain, που είναι το πιο, πώς να το πω, τραυματικό μας κομμάτι. Η αγωνία μας, να μην φύγουν κι άλλοι έξω. Τα πιο λαμπρά μας μυαλά, τα οποία τα χρειαζόμαστε για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτούς χρειαζόμαστε. Γιατί όπως εξήγησα και πριν, παραγωγή δεν είναι απλά πώς σπέρνω και πώς αυγάζω, αλλά είναι πώς έχω οργανώσει με ποιο τρόπο την παραγωγή και εδώ και οι πληροφορικάροι και τα συστήματα αυτά βοηθάνε για την καλύτερη απόδοση αυτής της παραγωγής, ακόμη και στον αγροτικό τομέα δηλαδή. Άρα όλα αυτά τα παιδιά μας χρειάζονται φοβερά. Τι κάνουμε γι' αυτό? Φτιάχνουμε συνεταιρισμούς, μικρούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι είναι για υψηλής τεχνολογίας, τους οποίους επιδοτούμε. Δηλαδή μια ομάδα παιδιών τέτοιων μπορεί να κάνει ένα τέτοιο συνεταιρισμό για ειδικά κομμάτια τα οποία προκυρήσουμε. 8 άξονες τέτοιους προκυρήσουμε από το ΕΣΠΑ. Θα τα κάνει τα φτιάνει ο Χαρίτσης πολύ σύντομα. Επίσης,
σε αυτό το τομέα, ας πούμε, για να προσπαθούμε να ανοίξουμε θέσεις εργασίας, εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, που αυτό όλο ο πληθυσμός των εξαιρετικά σπουδασμένων παιδιών μας να μπορεί να βρει εργασία. Δεν είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε αστραπιαία, αλλά αυτό είναι ο τομέας που όλα τα Υπουργεία έχουν πάρει εντολή να δούνε στον τομέα τους ο κάθε ένας τι εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης μπορεί να ανοίξουν.